Συνεχίζουμε λοιπόν μετά τις φωτογραφίες και πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον τώρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα στρογγυλή τράπεζα. Σε ποιους ασθενείς να τοποθετήσω πολυεστιακό ενδοφακό? Συντονίζουν ο κύριος Μόσχου και η κυρία Βουδούρη και ομιλητές είναι ο κύριος Γκορέζης, ο Σπύρος από τα Γιάννη, η κυρία Κατσανεβάκη, η Βικενδία από την Κρήτη και την Αθήνα, ο Γιώργος Ρουσόπουλος, ο Κώστας Σαμαράς, ο Πέτρος Μαχλίου και ο Λάζαρος Χατζηπαναγιώτη. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Βουδούρη και στον κύριο Μόσχο. Μπορείτε να καθίσετε κάποιοι, δεν ξέρω αν δεν χωρέσουν επάνω, και να έχουν και μικρόφωνο να καθίσουν και στον καναπέ, που είναι και άνετο. Και εσύ, Πέτρο, μου φαίνεται είσαι για τον καναπέ περισσότερο. Και η κυρία Κατσανεβάκη, εκεί. Κύριε Ρουσόπουλε, εσείς στον καναπέ είσαστε πιο βολικό στον καναπέ και πάρτε τα μικρόφωνα. Καλησπέρα σε όλους εσάς που αντέχετε ακόμη. Το θέμα, το ξέρετε, ότι σε ποιους ασθενείς θα τοποθετήσω έναν πολυεστιακό ενδοφακό είναι ένα επίκαιρο θέμα. Καθημερινά πιστεύω σε ένα ιατρείο δεχόμαστε αυτή την ερώτηση από τους ασθενείς. Οι ασθενείς έχουν υπόψη τους ότι μπορούν να διορθώσουν και έρχονται για να διορθώσουν τη μακρινή τους όραση, τη μεσαία και την κοντινή. Πολλοί μάλιστα δεν έχουν καταράκτη, έρχονται για να διορθώσουν απλώς τα διαθλαστικά τους προβλήματα. Σήμερα έχουμε κοντά μας χειρουργούς πάρα πολύ έμπειρους και είναι καλό να ακούσουμε την άποψή τους για διάφορα θέματα που πρέπει να λύσουμε και που προκύπτουν κατά τη συζήτηση με έναν τέτοιο ασθενή. Σίγουρα όλοι οι χειρουργοί έχουν βάλει πολυεστιακούς ενδοφακούς. Προκύπτουν ερωτήματα σε τι ποσοστό θα πρέπει να βάλουμε πολυεστιακούς φακούς. Πολλές φορές πιεζόμαστε από τις εταιρείες και λένε μεγάλα. Παρόλα αυτά πρέπει να γίνεται μια επιλογή πάρα πολύ καλή για να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα και να μην έχουμε προβλήματα από τους ασθενείς. Ας ξεκινήσουμε από το πάνελ να μας πούνε ποια θεωρούν, ας πούμε, από τον προχειρητικό έλεγχο σε έναν ασθενή που μπαίνει στο ιατρείο τους, ποιες εξετάσεις είναι, κατά τη γνώμη τους, βασικές που πρέπει να γίνουν. Γιατί πολλές φορές έρχεται ασθενής χωρίς να έχει ελεγχθεί και λέει, μου είπαν, ο γιατρός μου είπε ότι μπορώ να βάλω πολυεστιακό φακό. Πέτρο, μας πεις εσύ πρώτος, τι θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι από τις εξετάσεις που μπορεί να κάνει κάποιος στο ιατρείο του? Ποια θεωρείς ότι είναι η πιο βασική για να πεις σε έναν ασθενή μπορείς να βάλεις φακό ή δεν μπορείς να βάλεις, τον αποκλείεις? Δεν ακούγομαι. Πάλλον δεν ακούγεται. Ακούγεται. Καρχήν να διευκρινίσουμε, είναι κάποιος ασθενής που ενδιαφέρεται, που έχει καταράκτη και ενδιαφέρεται για πολυεστιακό ή είναι κάποιος που θέλει για ένα refractive less exchange? Προς την μήνα, το πούμε mix. Ότι ας πούμε ότι έχει καταράκτη. Είναι τελώς διαφορετική η προσέγγιση σε έναν 70χρονο με καταράκτη ή σε ένα 54χρονο με 4 βαθμούς υπερμετροπία. Ας πούμε αυτόν που έχει καταράκτη. Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος πρέπει να είναι πλήρης. Πλήρης. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μία εξέταση που θα έλεγα δεν χρειάζεται, από ενδοθυλιομέτρηση, από τοπογραφία του κερατοειδούς, από OCT, ό,τι τεχνολογία έχουμε και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να καταλάβουμε καλύτερα το μάτι, πριν καταλάβουμε τον ασθενή και την ψυχολογία του, πρέπει να καταλάβουμε το μάτι, δηλαδή τι κερατοειδής είναι αυτός. Τι είδους aberrations έχει ο κερατοειδής, τι σφαιρικότητες, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πόσο καλή είναι η οχρά κοιλίδα του, τι άλλες παθολογίες, όλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε. Πριν φτάσουμε να μιλάμε και να ψυχαναλύουμε τα θέλω και τις προσδοκίες του ασθενού, πρέπει να δούμε αν το μάτι αυτό είναι κατάλληλο. Τους αστιγματισμούς, είναι καλοί αστιγματισμοί, είναι ανώμαλοι, είναι περίεργοι, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Άρα είναι δύσκολο κάποιος σε ένα απλό ιατρείο να κάνει όλο αυτό το πλήρη έλεγχο. Άρα για να μιλήσει κάποιος στο ιατρείο του, θα πρέπει να έχει στείλει κάπου να έχουν γίνει όλες αυτές τις εξετάσεις. Δηλαδή θα πρέπει να έχει δει την τοπογραφία, θα πρέπει να έχει δει, όπως είπες, την ενδοθυλιομέτρηση,
θα πρέπει να έχει κάνει μια βιομετρία οπτική για να έχει, να ξέρει αν υπάρχει φακός, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει μέσα στα δεδομένα του ασθενούς φακός που να ταιριάζει πολυαισθητιακός. Αν έχει αστιγματισμό και κερατοειδικό, όλα αυτά δηλαδή πρέπει κάποιος να τα δει. Γιώργο, θες να πεις κάτι? Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να δούμε αυτός που έρχεται στο γιατρείο και ζητάει το πολυαισθητιακό, δεν το προτείνουμε εμείς, τι περιμένει από αυτό το φακό. Πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε άλλο, είναι ασθενής που λες αυτός δεν πρέπει να βάλει τέτοιο φακό, παράλογες απαιτήσεις. Γιατί έχει ακούσει διαφήμιση στο ραδιόφωνο, γιατί το είπε μια φίλη του, για οποιοδήποτε λόγο. Το δεύτερο, την πρόσθετη δακρυϊκή επιφάνεια, την πρόσθετη δακρυϊκή στιβάδα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας ασθενής με βλεφαρίδα, έρχονται κάποιοι μεγάλης ηλικίας και σου λέει πολυαισθητιακό. Μα έχει μια κατάσταση που δεν μπορεί να φτιαχτεί με τίποτα. Και IPL να κάνεις και επεμβατικά, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα ποτέ να αναστραφεί. Δεν πας να βάλεις αυτόν τον άνθρωπο. Τον απορρίψει επί τόπου. Είναι πολύ βασικό πρόβλημα. Βλάβες. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη αιτία αφαίρεσης πολυαισθητιακών φακών είναι η ξηροφθαλμία. Δηλαδή πρέπει να τη δούμε πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολύ καλά. Και ξέρουμε ότι το ποσοστό αυξάνεται συνέχεια με βλεφαρίτιδες και προβλήματα πρόσθετης επιφάνειας. Το περιβάλλον. Υπολογιστές και ερωτήρια καθημερινή μας. Όλα ακριβώς. Μετά, ένας καλός βυθός και αν υπάρχει γλαύκωμα. Ο άλλος δεν ξέρει ότι επειδή έχει έναν βυθό, μπορεί να έχει ένα επιρέτινο και να θεωρεί ότι με τον πολυαισθητιακό θα φτιάξει και αυτό το πρόβλημά του μαζί. Ή ένας γλαυκωματικός ασθενής. Σου λέει γιατί να μην το βάλω κι εγώ, που δεν έχει καλά οπτικά παιδί. Αυτά μπορούμε να τα δούμε άμεσα. Και τη διάμετρο της κόρης, παιδιά. Έχω δει 2-3 περιστατικά με τους έντοφ τώρα, που είναι λίγο μόδα, με κάτι κόρες κάτω από 3 και κάτω από 3 χιλιοστά, με έντοφ φακό που ο ασθενής έρχεται και λέει δεν βλέπω, δεν μπορώ να λειτουργήσω γιατί δεν δουλεύουν οι φακοί. Πριν μιλήσουμε για φακούς, να διαβάσουμε των εταιριών τα guidelines και τα specifications του κάθε φακού. Σου λένε οι ίδιες εταιρείες ότι πάνω από κάποιο αξονικό μήκος ή κάτω από κάποιο αξονικό μήκος δεν πρέπει να εμφυτευθεί. Δεν υπάρχει database από την εταιρεία, δεν υπάρχουν αρκετά περιστατικά για να έχουν αναλυθεί. Με κάποια κερατομετρικά πολύ χαμηλά ή πάρα πολύ ψηλά. Είναι πράγματα που με ένα τζαμπάλ μπορούμε να δούμε τα κερατομετρικά. Αν ο ασθενής έχει 48-49 κερατομετρικά, ό,τι φακό και να βάλουμε. Τα Q value του κερατοειδή είναι τέτοια που ο φακός δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ. Σπύρο, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι? Συμφωνώ προφανώς και με τον Γιώργο και με τον Πέτρο με όλα αυτά που υπόθηκαν πριν. Ο έλεγχος πρέπει να είναι πλήρης και ενδελεχής. Η συζήτηση με τον ασθενή είναι θεμελιώδης. Και η συζήτηση δεν έχει να κάνει μόνο με το τι ο φακός μπορεί να κάνει. Έχει να κάνει όντως και με την παθολογία που μπορεί ο ασθενής αυτός να φέρει, είτε αφορά το πρόσωπο τμήμα, είτε αφορά το πίσω τμήμα. Θα διαφωνήσω με τον Γιώργο, θα έχω μια διαφορετική προσέγγιση του γεγονός ότι εγώ θα τους συζητήσω ούτως ή άλλως τους φακούς όλους. Δηλαδή, επειδή ο ασθενής πολλές φορές έρχεται κατόπιν συζήτησης με κάποιον φίλο του ή κάποιον άλλον ασθενή που έχει χειρουργηθεί στο παρελθόν, έχει ακούσει, έχει στο μυαλό του πλέον, ακόμα και σε εμάς που είμαστε πιο αγροτική περιφερική περιοχή, αν θέλετε, πιο επαρχιακή περιοχή και είναι και πιο αγροτικός ο πληθυσμός, ξέρει τους πολυαισθητιακούς ενδοφακούς. Ξέρει ότι υπάρχουν φακοί οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να διαβάσει και κοντά, έστω σε κάποιο βαθμό. Οπότε, για να αποφύγουμε πιθανότατα μετά το ερώτημα του έργου, γιατί δεν μου είπες για αυτούς τους φακούς, γιατί δεν χρησιμοποίησα εγώ αυτούς τους φακούς, πρέπει ουσιαστικά να μπούμε στη συζήτηση, να του εξηγήσουμε ποιοι είναι οι περιορισμοί και γιατί κάποιες φορές δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Κώστα. Η ερώτησή σου, αν δεν κάνω λάθος, είναι τι εξετάσεις θα κάνουμε. Όχι μόνο τι εξετάσεις, ποιες θεωρούμε ότι είναι αναγκαίες. Ναι, δηλαδή πρέπει γιατί, να γίνουν γιατί οπωσδήποτε για να πάρουμε αποφάσεις. Για μένα το σημαντικότερο είναι το ιστορικό, ένα πολύ λεπτομερές ιστορικό και να εκμεύσουμε από τον ασθενή την αιτία προσέλευσης, την πραγματική αιτία προσέλευσης. Στη συνέχεια ένας γενικός οφθαλμολογικός έλεγχος ενδελεχής σε ένα απλό ιατρείο, χωρίς πολλά μηχανήματα, θα μας δώσει την πρώτη ιδέα για να αρχίσουμε να συζητάμε για αυτή την ιστορία. Και στη συνέχεια γίνονται οι περαιτέρω εξετάσεις στα πλαίσια ενός προεγχειρητικού έλεγχου. Αλλά δεν συμφωνώ με τον Πέτρο ότι θα ξεκινήσουμε με ενδοθυλιακά κύτταρα κτλ. Έχουμε πολλά πριν από αυτά να κάνουμε, κυρίως μια πολύ καλή οπτομετρία. Σίγουρα η συζήτηση με τον ασθενή είναι πολύ βασικό κομμάτι, έτσι. Δηλαδή, οι ασθενείς όλοι αυτοί είναι σαν αυτούς που πάνε στους πλαστικούς, που ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερα άτομα, πάνε και κάνουν πράγματα τα οποία κάποιος άλλος δεν θα τα τολμούσε.
Οπότε πρέπει να καταναλώσεις χρόνο, πρέπει δηλαδή να φας χρόνο μαζί και τους πολλές επισκέψεις και να καταλάβεις τι θέλει, τι απαιτεί και τι χρειάζεται από τη ζωή του. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Να προχωρήσουμε λίγο. Τένια. Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να... Και ας ξεκινήσω από τον Κώστα του Σαμαρά που δεν είπε τίποτα. Νομίζω καλυφθήκαμε. Ναι, νομίζω σίγουρα όλοι. Ποια θεωρούμε ότι είναι τα ηλικιακά όρια για να κάνουμε ένα refractive lens exchange? Κοιτάξτε, εγώ από την προσωπική μου εμπειρία θεωρώ ότι δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια. Έτσι. Δηλαδή, επειδή έχουμε και ασθενείς με νεανικούς καταράκτες ή ασθενείς με πολύ ψηλές υπερμετροπίες. Εγώ τις προάλλες έκανα μια κοπέλα με 10 βαθμούς υπερμετροπικό αστιγματισμό, που εκεί οι περιορισμοί είναι συγκεκριμένοι και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Οπότε εκεί ουσιαστικά η επιλογή είναι μία ή δύο μάλλον. Η μία δεν κάνει τίποτα και η άλλη πρέπει να σκεφτεί για refractive lens exchange. Και εφόσον έχεις μια πολύ καλή συζήτηση με τον ασθενή να καταλάβει τα θετικά και τα αρνητικά αυτής της επεμβάσεως, το ρίσκο, γιατί είναι μια ενδοφθάλμια επέμβαση σε ένα κατά τα άλλα υγιές μάτι, θεωρώ ότι δεν υπάρχει ηλικιακό. Εννοείται ότι δεν συζητάμε για παιδιά, έτσι. Ενώ για τους αυτούς που λέμε, τους premium φακούς, έτσι. Εννοείται σε νεανικούς καταράκτες, σε μωρά, είναι μια άλλη ιστορία. Μάλιστα. Κάποιος άλλος να πει κάτι, γιατί εντάξει ο Κώστας το πέρασε σε αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα και πάνε να κάνουν μια διόρθωση. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε, ας πούμε, αν έρθει κάποιος 45 χρονών και σας πει δεν βλέπω κοντά, πρέπει να κάνω κάτι, δεν μου αρέσουν τα γυαλιά, δεν μπορώ, με εκνευρίζουν. Τι θα του πείτε, τι θα του κάνετε? Θα του κάνετε λέιζερ, έχει ένα βαθμό, 1,25 υπερμετροπία. Εγώ πήρα το μικρόφωνο και να κάνω ένα σχόλιο στο προηγούμενο. Δηλαδή, ναι. Εδώ πέρα στο πάνελ, όλοι είμαστε υπέρ των πολυεστιακών φακών. Και ναι, χρησιμοποιούμε δεν είναι αυτή αυτό που υπερισχύει στο μεγάλο σώμα των συναδέλφων. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι η εκτίμησή σας ότι η πολυεστιακή φακή είναι στην ρουτίνα. Είναι άλλοι λόγοι, των Πέτρο. Ελλήνων οφθαλμιάτρων. Είναι άλλοι λόγοι, μην το πιάσουμε αυτό. Δεν φταίνει η φακή, ούτε η... Είναι άλλοι λόγοι. Όχι, εντάξει, υπάρχουν και τα δύο, και οι δύο λόγοι, και ο οικονομικός. Δεν χειρουργούν οι Έλληνες, χειρουργούν. Αλλά υπάρχει και το πρόβλημα του ότι πολλοί συνάδελφοι που δεν έχουν, ας πούμε, μεγάλο όγκο ασθενών κλπ. Φοβούνται έστω και αυτόν τον έναν που θα τους γκρινιάξει μετά. Είναι 30-40% η πολυεστιακή. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 15-20% και στην Ελλάδα είναι 3-5%. Θα πω, αυτό είναι ένα θέμα. Ότι μιλάμε και λέμε τι θα του πούμε του ασθενούς εμείς οι 7 από όσοι είμαστε εδώ, αλλά αυτό είναι το 3-5% που δεν τσιμπάει καθόλου από ό,τι βλέπω. Ναι. Μπορεί να είναι και περισσότερο. Κοίταξε, δεν είναι περισσότερο, αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ στην Ελλάδα ο ασθενής πρέπει να πληρώνει από την τσέπη του όλα. Στην Αμερική, όπως είπες, και στην Ελβετία κλπ, που πηγαίνει ο άλλος με την κάρτα του, την ασφαλιστική, και μπορεί να του καλύψει τα έξοδα και μπορούν να του χρεώσουν πράγματα κλπ, σίγουρα εκεί είναι τα πράγματα πιο εύκολα για τον ασθενή. Θα δείτε ότι για ασθενείς που έχουν ιδιωτική ασφάλεια και στην Ελλάδα, σου λέει κάνε μου ό,τι θέλεις. Εμένα με ενδιαφέρει να... Οι ιδιωτικές δεν επιτρέπουν. Τσέπη, αυτός είναι ο προβληματικός. Οι πολυεστιακές δεν καλύπτουν όλες. Οι ιδιωτικές δεν το επιτρέπουν. Δεν καλύπτουν, αλλά ξέρετε τι, ξέρουμε τους τρόπους για να καλύψουν. Ελλάδα είναι χαμηλά τα νούμερα, γιατί ο μεγάλος όγκος καταρακτών στα δημόσια νοσοκομεία που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Μην ξεχνάμε αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι πέρα από αυτό, ότι ένα μεγάλο ποσοστό των χειρουργημένων είναι ασθενείς ηλικιωμένοι. Δεν ξέρω αυτό το 30-40% αν αφορά όλους που χειρουργούνται για καταράκτη ή αν αφορά τους lens exchange που λέει ο Κώστας. Δηλαδή, γιατί δεν κάνεις ένα αυτό, πόσοι συνάδελφοι βάζουν πολυεστιακούς φακούς? Ναι, ας πούνε πόσοι, από το πάνελ να σηκώσουν το χέρι, από το ακροατήριο πόσοι χρησιμοποιούν. Εντάξει, είναι λίγοι. Δεν ξέρω τώρα φυσικά και οι υπόλοιποι είμαστε λίγοι αν χειρουργούν. Ναι, βέβαια. Να.
πολυεστιακή φακή, τρίπλο εστιακής μέρες μας, με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Είδα πρόσφατα μια κυρία που χειρουργήθηκε στη Γερμανία, άψογο χειρουργείο, συν μισό με τους φύζιο IOL, όλα στην εντέλεια και από τα δύο μάτια, περιγράφει ξεκάθαρα τα προβλήματα των τριπλοεστιακών φακών. Τα βλέπω όλα μουτζουρωμένα. Δεν έχω πουθενά την ευκρίνεια που είχα προεπαιματικά. Θεωρώ ότι εάν οι περισσότεροι ασθενείς οικειοποιηθούν, σύμφωνοι με τον έναν στους τρεις που δεν θα του αρέσει, θα αλλάξει αυτό το ποσοστό. Γιατί και στην ίδια της υπόθηκε ότι, ξέρεις τι, θα βλέπεις τέλεια, δεν θα χρειάζεται καθόλου γυαλιά. Αυτό είναι το λάθος. Μεγάλη παγίδα στις μέρες μας. Και επειδή είναι κάτι το οποίο δεν έχω χρησιμοποιήσει από την πρώτη μέρα που εξασκώ οφθαλμολογία, είναι ένα θεματάκι εκεί. Αλλά ξέρω ότι είμαι από τους λίγους που ούτε θέλω να τους βλέπω. Γιατί μετατρέπω μια επέμβαση που για μένα είναι μια σοβαρή επέμβαση, η επέμβαση του καταράκτη, σε μια επέμβαση στην οποία θα πρέπει για τον ερχόμενο τρεις μήνες να λογοδοτήσω σαν ασθενή για διαφραστικά σφάλματα της τάξης του 0,25 και μισού βαθμού, για θόλωση τοπής του περιφακίου, για πιθανή ελαφρά επίευση στο δική μεμβράνη, για οποιαδήποτε παθολογία που θα υπάρξει στον οφθαλμό, και εννοείται ότι σαν ιδιώτης όλα αυτά μετά επιβαρύνουν εμένα. Γιατί έχω εγώ παντρευτεί τον τριπλοεστιακό φακό. Δεν θα μπορέσω να πω θα κάνουμε μια γυάλκα ψηλοτομή, πρέπει να κάνουμε αυτό, πρέπει να κάνουμε εκείνο. Όχι, γιατί θέλω, αν επιτρέπετε, θέλω να αναφερθώ ταυτόχρονα σε αυτό που ρώτησε η Τένια, σε σχέση με το χαμηλό υπερμέτροπα, ο οποίος δεν θέλει να φοράει πρεσβιοπικό γυαλί και υπάρχουν διάφοροι συνάδελφοι που ενδεχομένως θα συζητάγανε ένα clear lens exchange, όχι εγώ, και ταυτόχρονα να συμφωνήσω με τον Τάσο, γιατί ακριβώς οι δυσαρεστημένοι ασθενείς των πολυεστιακών φακών, που εγώ τουλάχιστον έχω εμπειρία, είναι οι άνθρωποι 45-50 άριδες, που για τον ΑΒ λόγο χειρουργηθήκαν, τους βάλαν πολυεστιακούς φακούς και ακριβώς επειδή είχαν πολύ ψηλά τον πήγη των προσδοκιών, θα βλέπεις τέλεια, θα βλέπεις κοντά, θα βλέπεις μακριά. Ξεχνάμε ότι ο πολυεστιακός φακός έχει ένα μεγάλο βαθμό συμβιβασμού. Ό,τι κερδίσεις από κάπου, θα το χάσεις από κάπου αλλού. Είναι νόμος αυτό. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Λοιπόν, γι' αυτό είπα προηγουμένως, είπα το 1,25. Πολλές φορές τους ρωτάς, φοράς γυαλιά για μακριά? Λέει όχι. Κοντά όμως δεν μπορώ να διαβάσω. Δηλαδή αυτός ο ασθενής σίγουρα θα παραπονιέται μετά. Γιατί δεν του το προτείνει. Θα πρέπει να συμβιβαστεί. Αν είχε όμως τρεις διοπτρίες μακριά, δεν θα βλέπει μακριά, έπρεπε να χρησιμοποιεί γυαλιά, έπρεπε να χρησιμοποιεί πολύ δυνατά γυαλιά για κοντά. Αυτός ο ασθενής μπορείς να του το εξηγήσεις και να συμβιβαστεί με κάποια πράγματα. Και άλλο ένα σημείο είναι εδώ, Κώστα, που το συζήταγα τώρα πριν από λίγο στο διάλογο με τον Γιάννη. Το μόνο που είναι σίγουρο από τη βιβλιογραφία είναι ότι οι ασθενείς που έχουν κολλημένο το υαλοειδές τους σε ένα λέγγι άρτης χειρουργείο φακοθρυψίας πολλαπλασιάζουν σημαντικά τον κίνδυνο αποκόλλησης, ακόμα και αν δεν είναι ψηλοί μύωπες κτλ. Άρα λοιπόν θα έλεγα εγώ ότι πρέπει σε μια γωνία του μυαλού μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά ασθενείς με κολλημένο το υαλοειδές, να σκεφτούμε πολύ καλά αν θέλουμε να τους κάνουμε ένα clear less exchange, πολλό δε μάλλον αν είναι μόνο για την πρεσβειοποία. Ξέρεις γιατί το ρωτήσαμε αυτό? Γιατί βλέπω πολύ εύκολα συναδέλφους, άσχετα αν θα τον κάνουν πολυεστιακό, μπορεί να έχει τρεις διοπτρίες, να τον πάει ένα μονοεστιακό. Πολύ εύκολα οδηγούν τον ασθενή σε clear less exchange. Έχω δει, ας πούμε, μύωπα 32 χρονών να του προτείνουν clear lens exchange. Αυτό έχω δει, 18 χρονών παιδί να το έχουν κάνει clear lens για μυωπία. Θέλω να πω ότι γι' αυτό το ρώτησα, είπαμε, να πούμε κάποια όρια, ειδικά για τους πολυεστιακούς, ας πούμε, που δεν έχουμε μόνο καταρακτικούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτού που ζητάνε πολυεστιακούς είναι με καθαρόφακο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι στη δουλειά τους δυσκολεύονται, δεν θέλουν να φοράνε γυαλιά, άλλος θέλει να είναι ωραίος, άλλοι θέλει να είναι ωραία. Όλοι αυτοί σε οδηγούν να τους κάνεις, να τους δώσεις μια λύση. Αλλά εκεί πρέπει να βάλουμε το όριό μας εμείς, σαν γιατροί, αυτό που είπες, και να του εξηγήσουμε και τους κινδύνους που έχει. Πέρα από το αν θα βλέπει αυτό που είπε ο Τάσος, αν θα βλέπει πολύ καλά κλπ. Γιατί αυτοί που συμβιβάζονται
είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν πολύ καλά και να δεχτούν μια τέτοια κατάσταση. Σίγουρα αυτό που είπε ο Τάσος, δεν είμαστε στο τέλειο σημείο. Σίγουρα οι καινούργοι φακοί δίνουν καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερα ανταποκρίνονται, αλλά παρόλα αυτά δεν σταματήσαν να υπάρχουν τα προβλήματα. Γι' αυτό εμείς είμαστε στην απέναντι πλευρά από τον ασθενή και πρέπει να τον κατευθύνουμε. Δηλαδή πρέπει να του εξηγήσουμε, να καταλάβει ακριβώς τι ζητάει. Εδώ που είπα, με ένα βαθμό σου λέει βλέπω κανονικά μακριά, φοράω γυαλιά. Να μου πας και του κάνεις μια όραση, ας πούμε, που λέει λίγο με λίγο γκλέρ, με λίγο αυτά, πει αυτός τώρα τι έχει. Να ρωτήσω μια χάση ερώτηση. Ας υποθέσουμε, γιατί έχω δει όντως και ασθενείς που είναι πολύ ευχαριστημένοι, ότι έχω ένα ασθενή ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος για τουλάχιστον ένα χρόνο. Τι κάνεις, ε? Τι προτείνετε? Είναι ερώτηση για το επόμενο πάνελ, αλλά νομίζω ότι και αυτό το πάνελ είναι εξίσου... Νομίζω ότι αυτό είναι και το, ο λόγος, ο κύριος λόγος, πιστεύω, που οι πολυεστιακοί δεν είναι απλωμένοι, δεν έχουν κάνει πρέντες στους πολλούς γιατρούς. Δηλαδή, ο άλλος σου λέει, γιατί εκεί που κάνω, ας πούμε, 100 καταράκτες και κάνω έναν, δύο πολυεστιακούς, σου λέει, θα τους έχω αυτούς τους δύο απ' έξω στο ιατρείο κάθε εβδομάδα για να με ενοχλούν. Πάντως, δεν υπήρξε κάποιος αντίλογος σε αυτά που είπε ο κ. Κανελόπουλος. Μισό λεπτό. Προσωπική του άποψη είναι, εντάξει. Εγώ δεν συμφωνώ, ας πούμε. Ούτε εγώ συμφωνώ. Με ποια έννοια? Ότι ένας εξαιρετικός και έμπειρος χειρουργός δηλώνει ευθαρσός ότι εγώ δεν βάζω πολυεστιακούς. Ναι. Για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Σύμφωνα. Εδώ είμαστε ένα πάνελ 7 ατόμων. Πώς είμαστε? 8. Που βάζουμε πολυεστιακούς. Ωραία. Τι έχουμε να απαντήσουμε στις νόμιμες και λογικές του. Εδώ αυτό που έμεινε στους συναδέλφους είναι ότι ο Κανελόπουλος δεν βάζει πολυεστιακούς, που είναι και opinion maker, να το πούμε έτσι. Η δικιά μας αντιπαράθεση ποιο είναι σε αυτό το πράγμα? Να προσέχουν. Απαντήσαμε ναι. Ότι χρειάζεται, αυτό που λέει ο Κώστας, χρειάζεται κάποιο όριο. Είναι αλλιώς η 65άρα που θέλει να παίζει μπυρίμπα και είναι συν 3 και εκεί θα της βάλεις ένα ζευγάρι πολυεστιακών και θα είναι super happy, και αλλιώς ο 45άρης, 50άρης που θα του πεις έλα να σου αλλάξω το φακό σου για να βλέπεις κοντά και να μην φοράς γυαλιά. Ασφαλώς και βάζουμε πολυεστιακούς, αλλά βάζουμε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταράκτη, τουλάχιστον να μιλήσω για μένα. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω πολυεστιακό φακό σε καθαρό φακό και γενικά δεν συμφωνώ με τον καθαρό φακό για διαθλαστικούς λόγους να γίνει καταράκτης πριν την ώρα του. Εκτός αν πρόκειται αυτό που είπε ο κύριος Σαμαράς, μια ψηλή υπερμετροπία η οποία είναι πρόβλημα. Δηλαδή πάνω από 7-8 διοπτρίες είναι ένα πρόβλημα. Στο μύωπα υπάρχουν φακοί και ενδοφακοί, τα περιστατικά πάνε περίφημα. Και για τους πολυεστιακούς φακούς, ο κ. Κανελόπουλος νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Στους 45 είναι πολύ πιθανό να του βάλεις πολυεστιακό, να μην είναι happy. Να προσθέσω εγώ μόνο, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη Σπύρο, ότι είναι πολύ σημαντικό το πώς διαλέγουμε τον ασθενή μας. Δηλαδή, η συζήτηση που κάνουμε. Ό,τι συζήτηση δεν κάνουμε πριν το χειρουργείο, λένε πρέπει να το κάνεις σε τριπλάσιο χρόνο μετά το χειρουργείο. Επίσης, πρέπει να καταλάβεις το κίνητρο και τα προβλήματα του ασθενή. Σίγουρα δεν θα πας σε έναν ασθενή ο οποίος έχει πολύ μικρά προβλήματα, χαμηλές μυωπίες, να του βάλεις τριεστιακό φακό. Και επίσης και σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να τους προετοιμάσεις. Δηλαδή, σε σχέση με το με την, που είπαμε με την οπίστια καψιλοτομή, θα τους εξηγήσει πριν ότι λόγω ότι αυτή η φακή είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός που σας βοηθούν όμως όλες τις αποστάσεις, υπάρχει περίπτωση επειδή επηρεάζονται να χρειαστεί να κάνετε αυτή την επέμβαση σε λίγους μήνες μετά. Θεωρώ ότι τουλάχιστον στο δικό μου ιατρείο, όταν κάνεις μια ειλικρινή συζήτηση σε έναν ασθενή, βγάζεις απ' έξω όλους τους ασθενείς που έχουν οποιοδήποτε μικρό πρόβλημα παθολογικό, έτσι θέλεις ένα τέλειο μάτι για να είναι ευχαριστημένος ο ασθενής και δεις το κίνητρό του, έτσι, και για ποιο λόγο θέλει να βάλει αυτούς τους φακούς και το καταλάβει και ο ασθενής. Εγώ π.χ. προσωπικά επιμένω ότι ποτέ οι ασθενείς μου δεν θα αποφασίσουν για τριεστιακό φακό την πρώτη φορά που θα τα πούμε. Ότι απαιτώ να το συζητήσουν και να ξαναμιλήσουν μαζί αν θα πρέπει να προχωρήσουν ή όχι. Και νομίζω αυτό μικραίνει πάρα πολύ τους ασθενείς που θεωρητικά μετά το χειρουργείο θα είναι δυσαρεστημένοι. Έτσι. Μία μικρή παρέμβαση, μου επιτρέπετε μόνο λίγο, μία μικρή διακοπή. Πες, Σπύρο, καλούμαστε, ο πολυεστιακός νομίζω είναι ένα προϊόν το οποίο διαφέρει λίγο από τα υπόλοιπα πράγματα που κάνουμε θεραπευτικά σαν γιατροί. Στον πολυεστιακό φακό
Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητα πάντα η δική μας η απόφαση το τι εμείς θα επιβάλλουμε στον ασθενή με βάση τα δικά μας κριτήρια. Πρέπει και ο ασθενής να έχει λόγο σε αυτό. Γι' αυτό και εγώ θα ρώταγα τον Τάσο με τη σειρά μου, όταν θα του πήγαινε ένας ασθενής, ο οποίος έχει το γνωστό του που έβαλε πολυεστιακό και βλέπει μια χαρά και μακριά και κοντά και ενδιάμεσα, για τους δικούς του λόγους εκείνος ο ασθενής, δεν θα του επιστρέψει δυσαρεστημένος ότι εγώ έβαλα ένα μονοεστιακό που μου δημιουργεί περιορισμούς στην καθημερινότητά μου. Αυτόν τον ασθενή πώς θα τον αντιμετωπίσουμε? Δεν θα είναι εξίσου δυσαρεστημένος με τον άλλον ασθενή, ο οποίος μπορεί να έχει φωτοπικά? Είναι λοιπόν ένα προϊόν ο πολυεστιακός, ο οποίος ίσως πρέπει να αντιμετωπιστεί λίγο διαφορετικά και να έρχεται ο ίδιος ο ασθενής να αποφασίζει τι θέλει, με την ίδια λογική που αγοράζει και ένα άλλο premium προϊόν. Τέλεια. Θα μπορέσουμε, γιατί θα είναι δεύτερο. Ναι. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς και ότι δεν προχωράμε πρακτικά σε refractive lens exchange, αυροκυσποσή. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό και το ποσοστό είναι χαμηλό. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, αλλά παρόλα αυτά, το ποσοστό που μπορεί να δεχθεί ένα πολυεστιακό φακό είναι μικρό. Ας πούμε, να μας πει το πανέλ, έχουμε στους μύωπες. Προτιμάτε να τον κάνετε ένα μονοβίζιον ή να τον κάνετε, ας πούμε, έρχεται ένας ασθενής με μυωπία. Έχει και λίγο καταράκτη. Τι προτιμάτε να τον κάνετε? Να τον κάνετε μονοβίζιον, να το αφήσετε και στα δύο μάτια λίγο μυωπία, ή προτιμάτε να το βάλετε ένα πολυεστιακό? Τι ηλικίας? Στους μύωπες δηλαδή. Τι ηλικίας? Ηλικία. 65 χρονών. 60 χρονών. Γιατί άμα πάμε παραπάνω, τα προβλήματα είναι πολλά και σίγουρα οι περισσότεροι αποκλείονται. Αλλά μιλάμε για έναν ηλικίας που μπορεί να δεχτεί ένα πολυεστιακό φακό που έχει απαιτήσεις. Ναι. Στους μύωπες δηλαδή, τι κάνετε? Τους βάζετε πολυεστιακό φακό? Να πω. Σε έναν εξιντάρι που έχει μυωπία όσιλες, που σημαίνει έχει και πρεσβυωπία, αφού είπες ένα βαθμό περίπου μυωπία, έτσι, κάπου εκεί είπες ένα-ενάμιση, του προτείνω μονοβίζον. Θα του πρότεινα μονοβίζον. Αν έχει καταράκτη, εννοείται, έτσι. Ναι. Δεν θα τον προχωρούσα για εκείνη. Ναι, εντάξει, δεν έχει καταράκτη. Τώρα, εντάξει, εννοείται ότι έχει καταράκτη. Λοιπόν, θα του μονοβίζον. Θα προτιμούσε το μονοβίζον από τον πολυεστιακό. Σε αυτή την περίπτωση, ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Πώς θα εσύ? Σε low myopes σίγουρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι οι κακομαθημένοι ασθενείς μας. Δηλαδή, αυτό, ακόμα και αυτός ο ένας βαθμός, έχουν μάθει αυτοί οι ασθενείς να μπορούν να βλέπουν χωρίς διόρθωση τα περισσότερα πράγματα κοντά. Οπότε σίγουρα θέλει μια προσοχή εκεί, γιατί είναι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι μπορεί να παραπονεθούν μετά. Οπότε υπάρχει περίπτωση και εγώ να, εφόσον έβλεπα με τον ασθενή ότι δεν μπορεί να, πώς να το πω, να καταλάβει την πιθανή απώλεια της ποιότητας της όρασής του, ότι είναι ένας μεγάλος συμβιβασμός, όπως είπε πολύ σωστά η Βικεντία, θα πιθανόν τους απέφευγε. Και με συγχωρείτε και κάτι ακόμα, και εξαρτάται από την οπτική οξύτητα που έχει προεγχειρητικά. Όχι, όχι, μην το πας εκεί. Εμείς λέμε, έχει καταράκτη, ήρθε είτε είχε και από πριν 5 βαθμούς μυωπία, και έρχεται και σου λέει, θέλω να ξαναβλέπω, να βλέπω και κοντά, να βλέπω και μακριά. Τι προτιμούμε, δηλαδή, προτιμάς να βάζεις πολυεστιακό και να του πεις ότι okay, θα είσαι πολύ καλά, ή προτιμάς να του κάνεις πάλι λίγο μύωπα ή ένα μονοβίζιον για να είναι καλά? Εγώ θα δηλαδή, μάλλον είπατε ότι μάλλον προτιμάτε εγώ το μονοβίζιον. Στο αυτόν τον 60 με μείον ένα. Εγώ με τον Λάζο συμφωνώ στην οπτική οξύτητα, γιατί χειρουργούνται και καταράκτες με 8 δέκατα. Έτσι. Αν λοιπόν ο ασθενής έχει 6 δέκατα προεγχειρητικά, ό,τι μυωπία και να έχει, εφόσον το μάτι είναι καλό, μπορεί να κάνει ό,τι φακό θες. Γιατί ο εγκέφαλος ο ανθρώπινος βλέπει συγκριτικά. Έχει μια εικόνα του πώς βλέπει. Βλέπει ήδη θαμπά. Δεν έχει καλή οπτική ικανότητα. Οπότε και μετά, και λίγο να βελτιωθεί αυτό, δηλαδή αν πάει στα 8, 9 δέκατα, έστω και με τους περιορισμούς της κακής ποιότητας της όρασης, δεν είναι αντιληπτό από τον εγκέφαλο του. Έχει ξεχάσει πώς βλέπει. Έρχονται ασθενείς στο ιατρείο με 6 δέκατα ώρα και του λέει: εγώ βλέπω μια χαρά. Και του λες, μα δεν διαβάζεις. Όχι, εγώ είμαι τέλειος. Οδηγώ αυτοκίνητο. Κάνω τη ζωή μου. Όλοι, τι μου λέτε εσείς? Εγώ βλέπω. Ναι ή όχι? Εγώ βλέπω. Αυτός ο ασθενής λοιπόν, όταν είναι με 6 δέκατα και θα πάει στα 8, 9 και 10, θα είναι ικανοποιημένος. Ας είναι η ποιότητα λίγο μειωμένη. Με πολυεστιακό. Με πολυεστιακό. Είναι συγκριτικό. Γι' αυτό και είπε ο Τάσος πριν, λέει, αν περιμένουμε ένα χρόνο και οι ασθενείς που έχουν βάλει πολυεστιακό και γκρινιάζουν στην αρχή, σε βάθος χρόνου, αν δεν εστιάσουν στο πρόβλημά τους, γιατί είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτός που. Οι νέοι καλά, ναι, δεν βάζουμε ποτέ, είπαμε. Γι' αυτό είπε υπερκαταράκτη, σαφώς.
Εκτός από συγκεκριμένες υψηλές υπερμετροπίες, είναι κάποια πράγματα. Αλλά αυτός ο οποίος δεν θα εστιάσει το πρόβλημά του και θα προσαρμοστεί, σε βάθος χρόνου το ξεχνάει. Όπως και στο λέιζερ, ακόμα στη διαθραστική χειρουργική με λέιζερ, κάποιοι ασθενείς που στην αρχή έχουν κάποια μικροπροβλήματα, με τον καιρό το ξεχνάνε. Προσαρμόζονται σε αυτό, συνηθίζουν σε αυτό, ξεχνάνε το πώς βλέπανε. Ο εγκέφαλος έχει πλαστικότητα και προσαρμόζεται. Δηλαδή, όπως προσαρμοστήκαμε απλά, στην καραντίνα και δεν μας λείπει που δεν βγαίνουμε τόσο συχνά απλά, έξω και κάνουμε συνέδριο ιντερνετικά από το Zoom. Έτσι προσαρμόζονται και αυτοί. Ότι θα προτιμούσαν ένα μονοβίζιον. Εσύ θα προτιμούσες να κάνεις μονοβίζιον σε ένα τέτοιο ασθενή ξαναγυρνάω πάλι, ξαναγυρνάω πάλι στο αρχικό, αν ο ασθενής είναι κατάλληλος και αν μπορεί να το πληρώσει. Ναι, θέλω να πω ότι στο μία παβάζει. Πάντως στους περισσότερους κάνουν mini monovision. Δηλαδή, γιατί είναι οικονομική λόγια όπως πολλά. Στο να σου ακούει την τιμή του πολυεστιακού. Αυτό που θέλουμε. Μα και αυτό είναι. Κοστό που εγώ θέλω να. Αν παβάζει πολυεστιακό. Εξαρτάται. Ναι, εξαρτάται. Μείον ένα δεν είναι μείον. Αλλά και εγώ θα ήθελα να έχω μια φέρμα. Μείον ένα δεν είναι μείον. Δηλαδή, όχι, δεν μιλάμε για το μείον. Καταράκτη. Καταράκτη. Στο μείον 5, στο μείον 7, στο μείον 8, μια χαρά βάζει. Στο μείον 1,5, μείον 2, το σκέφτεσαι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ γενικά τα περισσότερα προβλήματα που είχα ήταν από μύωπες. Γιατί οι μύωπες έχουν μια εξαιρετική κοντινή όραση, όσο και αν έχουν, και πολύ κοντά. Δηλαδή και με τους 5 βαθμούς ο άλλος διαβάζει τα πάντα εδώ. Έτσι. Όταν λοιπόν εσύ του βάζεις αυτό που είπε ο Τάσος, ότι του χαλάς λίγο την τέτοια, ο υπερμέτροπας με αυτό συμβιβάζεται. Ο μύωπας δύσκολα συμβιβάζεται. Δηλαδή, ενώ αν του κάνεις ένα μονοβίζιον, το μονοβίζιον το δέχεται πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή, αν έχει 1,5 βαθμό και μισό, είναι ok. Δηλαδή, φοράει ένα γυαλάκι και οδηγάει. Εγώ, ας πούμε, τους μύωπες προτιμώ να... Δεν ξέρω εσύ, Τένια, τι άποψη έχεις. Εγώ προτιμώ να τους κάνω μονοβίζιον. Μα και σε ένα μείωπα χωρίς καταράκτη. Σε μείωπα χωρίς καταράκτη, εγώ προτιμώ μονοβίζιον με λέιζερ. Δεν συζητάω καν φακό. Δηλαδή, refractive lens exchange καθόλου. Γιατί ο φακός που είναι μέσα, ο κρυσταλλοειδής. Όχι refractive. Δουλεύει. Όχι. Δηλαδή, στο μείωπα είναι. Μιλάμε, είπαμε. Για καταράκτη. Ήταν υπερμέτροπες μεγάλη προσοχή. Ήταν μείωπας όμως. Έβλεπε κοντά. Οι μικροί μύωπες έχουν δηλαδή 3, 4, 5 βαθμούς. Υπάρχουν προβλήματα από εκεί και πέρα. Άμα είναι καταρακτικός. Έχει μεγαλύτερη μυωπία, θεωρώ ότι δεν έχουμε πρόβλημα και μπορούμε να βάλουμε πολυεστιακό φακό. Να ρωτήσω εάν κάποιος έχει έναν ασθενή με μείον 11, που έχω εγώ μία κυρία, μείον τόσο και λίγο αστιγματισμό, τι κάνει εκεί. Ηλικία. Η μυωπία ή η μυωπία, κανονική μυωπία, όχι αξονική, όχι φακική. Αξονική μυωπία, έχω ένα σλάιντ εκεί, έχω και το αξονικό μήκος. Ηλικία. Αν μπορείτε να βάλετε 44 δυστυχώς με καταράκτη. Μάλιστα. Και η οποία εργάζεται, είναι μητέρα με 3 παιδιά κλπ. Έχει καταράκτη. Έχει καταράκτη. Έχει καταράκτη. Και τι κοντινή. Κοντινή με... Από τα αφαιρή για να διαβάσει. Όχι, έχει τέτοιο. Έχει πρεσβυοπία. Μάλιστα. Έχει πρεσβυοπία. Να. Αξονικό μήκος, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα το βγάλατε. Βγάλτε το slides. Ο βυθός είναι εντελώς υγιής ή είναι μυωπικός. Εντάξει, είναι μυωπικός ο βυθός. Έχει όχι, δεν θα βάζω. Νομίζω... Και τι οπτική οξύτητα έχει όταν την εξετάζει. 6-10 έχει. Και στα δύο. Το επόμενο. Αυτό. Έχει ένα μεγάλο αξονικό μήκος και βέβαια σαφώς έχει καταράκτη. Σίγουρα το αξονικό μήκος δεν είναι και τόσο μεγάλο. Μεγάλο. Ναι, δεν είναι τόσο μεγάλο. Αυτό μας προστατεύει λίγο στη βιομετρία. Γιατί αν ήταν 30, έχουμε τα προβλήματα της βιομετρίας. Δηλαδή πώς θα το διαχειριστείς από άποψη... Ναι. Θα μπορούσε και λιγότερα. Όχι, μιλάμε ότι ο βυθός της είναι καλός. Δηλαδή, λόγω καταράκτη δεν έχει, από ό,τι λέει η Τένια, την όρασή της. Εγώ θα τις έβαζα πολυεστιακούς, τρίπλο εστιακούς. Τρίπλο. Εδώ θα τις έβαζα τρίπλο εστιακούς. Θα τις έβαζα, δεν έχει. Δεν βλέπουμε, δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Εγώ θα έκανα μονοβίζιο. Ναι. Δεν θα έβαζα πολυεστιακούς. Ναι. Πλην μισό, πλην ένα. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι... Και δεν έχεις να ασχοληθείς με τόσο τέτοιο. Σίγουρα. Όχι, εντάξει, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Γιατί οι υπερμέτροπες
Ας πούμε για τους υπερμέτροπες. Βάλτε το πρώτο slide. Οι υπερμέτροπες είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Στον πολυεστιακό, δηλαδή, είναι ο ιδανικός ασθενής. Έτσι, ο ιδανικός ασθενής είναι ο υπερμέτροπος. Τέλειος. Αυτός εδώ έχει πάει εξαιρετικά καλά, είναι πανευτυχής. Αυτός ναι. Απλώς, αν έχει μικρή κόρη, από την πρώτη μέρα σου λέει ότι βλέπει παρενθέσεις. Αν έχει μικρή κόρη, έχει αρνητική δυσφωτοψία. Σίγουρα όμως είναι ένας υπερμέτροπας με 2 βαθμούς υπερμετροπία. Είναι μεγάλο αξονικό μήκος. Πάνω από 50 χρονών. Ναι. Δεν βλέπει κοντά, δεν βλέπει μακριά. Σίγουρα ένας πολυεστιακός φακός τον κάνει να είναι ιδανικός σε αυτή την ιστορία. Να αναφέρω μόνο ότι σε τέτοια περιστατικά που ίσως μας προβληματίζουν αν θα πρέπει να βάλουμε τριεστιακό ή όχι, υπάρχει και καινούργια τεχνολογία με piggyback τριεστιακούς που θα μπορούσαν με ένα χειρουργείο 5 λεπτών να... Αντών. Έτσι. Ναι. Που είναι κάτι το οποίο εγώ σκοπεύω να χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο... Είναι λίγο τολμηρό. Με Άντων Φακούς έχω για διαθλαστικό θα πρόβλημα. Θα σας πω σε ένα χρόνο. Αλλά για πολυεστιακό δεν ξέρω αν θα το τολμούσα. Κώστα, όχι, λύση. Το πρόβλημα είναι... Στους μύωπες μπορείς να το κάνεις γιατί έχεις χώρο. Το πρόβλημα με τους Άντων είναι αν έχεις χώρο να μπεις. Ναι, ναι. Είναι, πρέπει να δεις πολλούς παράγοντες. Σίγουρα, λοιπόν, ο υπερμέτροπας είναι ο ιδανικός ασθενής, ειδικά για το refractive lens exchange, που είναι, ας πούμε, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ασθενών που έρχονται και ζητάνε διόρθωση κοντινή. Αυτό που εμένα πάντα με προβληματίζει είναι όταν είναι υπερμέτροπας στο όριο. Δηλαδή είναι 50 και σου λέει τι θα κάνω, να κάνω monovision laser. Οι περισσότεροι έρχονται για laser, φυσικά, έτσι. Και έρχεσαι στο δίλημα, αν θα το κάνεις monovision, αν μπορεί να το κάνει, αφού του κάνεις όλη την ιστορία, ή του κάνεις κατευθείαν πολυεστιακό. Σας έβαλα το 50, γιατί το θεωρώ ότι είναι ένα όριο ηλικία. Δεν το δέχω το monovision. Η 54. Εγώ αν είχα λίγη υπερμετροπία, δεν συζητάω 6 βαθμούς, 5, αλλά αν ήμουν κάτω από το 5 υπερμέτροπας 54, δεν θα ήθελα να μου κάνετε πολυεστιακό, θα ήθελα να μου κάνετε ένα ωραίο λεϊζεράκι και όταν έρθει η ώρα να κάνω και καταράκτη, να μου βάλετε ένα ωραίο σφαιρικό φακό, θα έχω την πολυεστιακότητα από το λεϊζεράκι που θα μου κάνετε τώρα και έτσι από τα 54 μέχρι το όσο ζήσω, θα έχω μια χρήσιμη κοντινή όραση και θα είναι μια χαρά. Με target? Target, ένα μικρό monovision και αν το μάτι μου κάνει ένα hyperopic shift μέχρι τα 60, και αυτό που σήμερα θα είναι 0 πλην μισό, μια στιγμή σε μια εξαετία γίνει συν μισό 0, δηλαδή ανέβει μισή διοπτρία 0,75, κάνουμε και ένα μικρό touch-up και είμαστε μια χαρά νομίζω. Ναι, με τους κινδύνους βέβαια της βιομετρίας, μετά ναι, από λέιση. Εγώ έχω αντιρρήσεις πάνω σε αυτό πάντως, ναι, σημαντικές και... αντιρρήσεις, διότι ένα, το λέιζερ της υπερμετροπίας υποστρέφει. Ακριβώς. Και όσο... Δεν υποστρέφει το λέιζερ, δεν για να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Το μάτι κάνει χαϊδρόπληξη. Αν κάνεις τοπογραφία στους ασθενείς σου, δεν έχει υποστρέψει η διόρθωση. Ό,τι έδωσε σήμερα, έχει και μετά από 6 χρόνια. Απλώς, λόγω αλλαγής του φακού, κάνει σε ορισμένους ασθενείς μια υπερμετροπική εκτροπή το μάτι, ναι, και μπορεί να σου βάλει στην πενταετία, εξαετία, εφταετία, όπως μία διοπτρία. Σωστά, σωστά. Όχι, και παραπάνω βάζει. Και σου λέω για πολλά περιστατικά εμπειρίας. Μετά θα πρότεινε σε κάποιον που έχει κάνει διαθλαστική επέμβαση να βάλει πολυεστιακό. Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Γιατί αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Οι υπόλοιποι ας πούνε και ναι, την άποψη. Εγώ έχω ένα περιστατικό που έκανε πριν πολλά χρόνια LASIK, υπερμετροπικό, και ήρθε κάθετη. Όχι τώρα, έχει 5 χρόνια. Δεν θέλω να ξαναβάλω γυαλιά. Της εξηγείς, όταν ακόμα η βιομετρία ήταν στις αρχές, την 500, την IOL κτλ. Τι ξέρεις, μπορεί να έχουμε ένα λίγο να πέσουμε έξω κτλ. Μπορεί αυτό, μπορεί τ' άλλο. Όχι, δεν θέλω. Και έβαλα τριπολεστιακούς. Είναι μια χαρά. Επειδή τυχαίνει και έχω πολλούς ασθενείς μετά από υπερμετροπικό λέιζερ και είναι κάτι που με έχει απασχολήσει, το έχω ψάξει και το έχω δει και κλινικά. Ένας ασθενής που έχουμε κάνει ένα ablation και έχει ένα κεντρικό νησίδιο 46
45, 46, 47 διοπτριών σε ένα κερατοειδή με μία διαφορά δηλαδή 3-4 διοπτριών σε επίπεδο κερατοειδή, αν πας σε αυτά τα οπτικά και βάλεις άλλο ένα πολυεστιακό πράγμα από μέσα, το να κεντραριστούν καλά και να έχει καλή ποιότητα οπτικών, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός. Σίγουρα, ένα εντάξει, πρόβλημα. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι τα χειρουργημένα διαθλαστικά λέιζικ μάτια υπερμετροπικά δεν έχουν πρόβλημα ξηροφθαλμίας, όχι λειτουργικής γιατί δεν αναγεννηθήκαν, λόγω σχήματος. Στεγνώνει το μάτι πάρα πολύ εύκολα. Αν σε αυτόν τον ασθενή με μία επιφάνεια λίγο περίεργη από το λέιζερ πας και βάλεις ένα πολυεστιακό φακό μέσα, νομίζω ότι αν είσαι τυχερός μπορεί να πάει καλά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάει καλά. Όχι, ενώ αντίθετα, αν βάλεις ένα σφαιρικό φακό, έχεις την πολυεστιακότητα σε επίπεδο κερατοειδή και ουσιαστικά αυτός έχει μια χρήσιμη όραση με ένα βάθος πεδίου χωρίς να τον βάλει σε κίνδυνο. Εννοείται ότι, είναι η... Βικεντία, εννοείται ότι ασθενής δεν είχε 49 και 50 κερατομετρικά. Ήτανε καλή. Εννοείται ότι βάζεις κάποια όρια, έτσι. Δεν μιλάμε σε ένα κερατοειδή με 49 ή 50. Είναι καλό να μην αναφερόμαστε για κανένα περιστατικό ότι πήγε καλά. Όχι, γιατί όχι. Όντως, πολλά περιστατικά, εσύ τα βλέπεις ότι είναι χάλια, αλλά αυτοί λένε ότι είναι πολύ καλά. Ακριβώς. Έτσι, ναι. Μην στηριζόμαστε σε αυτά. Ακριβώς. Σίγουρα, ειδικά τα υπερμετροπικά και πολυεστιακός, ακόμη και τα μυοπικά που δεν ξέρεις τι βιομετρία θα σου βγάλει και ξέρουμε πολύ καλά ότι και το 0,75 αστιγματισμού σε ένα πολυεστιακό φακό μπορεί να έχει ενοχλήσει ο ασθενής και ειδικά ο ασθενής που δεν δέχεται να φορέσει έστω αυτό το 0,75 αστιγματισμού για να βλέπει καλά. Έλεγα σε μια άλλη συζήτηση ότι το καλοκαίρι είχα ασθενή από τη Γερμανία, είχε φύγει πέρυσι και έβγαζε 0,75 αστιγματισμό. Πλην 0,75 και στα δύο μάτια. Κάθε μήνα μου έκανε το τηλεφωνάκι, τα κυκλάκια τα βλέπω, τα αυτά τα βλέπω. Βρε, του έλεγα, του είχα δώσει συνταγή, φόρα τη συνταγή. Αναγκάστηκα το τελευταίο καλοκαίρι και τον έκανα λέιζερ για το 0,75. Και βγήκε συν 0,25 και συν 0,25 και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος, πολύ ευτυχισμένος. Γιατί αυτός δεν ήθελε να βάλει με τίποτα ξανά γυαλιά. Δηλαδή αυτοί οι άρρωστοι έχουν μια ιδιαιτερότητα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι εκτροπές που έχει ένας υπερμέτροπας διορθωμένος, το ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές. Δηλαδή η ποιότητα της όρασής του, ειδικά αν ξεπεράσει τις 2-2,5 διοπτρίες, είναι τρομερές. Δηλαδή απλώς συμβιβάζεται. Δεν είναι ότι βλέπει καλά. Πας του βάζεις και άλλο κόντρα sensitivity χαμηλό και μπορεί να τον τρελάνεις και να σε τρελάνει και σένα. Σίγουρα δηλαδή πιστεύω ότι οι διαθλαστικοί έχουν το πρόβλημα της βιομετρίας που δεν το έχουμε λύσει ακόμη. Έτσι αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και πρέπει να είμαστε εγκρατείς, δηλαδή αν θέλουν να βάλουν. Είναι προτιμότερο να πας σε μια λύση μονοβίζιο. Οι υπερμέτροπες δύσκολα δέχονται το μονοβίζιο, πάντως. Οι μύοπες καλύτερα. Ενώ άνθρωποι που είχαν 3D, δηλαδή που είχαν στερέωψη. Νομίζω ότι δέχονται πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι είναι... Ναι, αυτό είναι η τελευταία ερώτηση που έχουμε να ξεκαθαρίσουμε. Σίγουρα, σήμερα όλοι ξέρουμε για τους πολυεστιακούς, τους diffractive, ξέρουμε τους κύκλους που δημιουργούν τα χάλος και τα προβλήματα τα φωτοπικά το βράδυ. Όλοι εκεί φοβόμαστε ότι θα μας παραπονιούνται, ότι όταν μπαίνουν σε λίγο φως που δεν είναι τόσο έντονο, ότι η όρασή τους μειώνεται δραματικά. Και αυτό ίσως είναι ένα φρένο στο να προτείνουμε κάποια τέτοιο τύπου λύση. Η Indov, εγώ μέχρι πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, Indov δεν είχα χρησιμοποιήσει. Και δεν είχα χρησιμοποιήσει γιατί το θεωρούσα ότι ενώ ήταν της ίδιας τεχνολογίας, επειδή μειωνόταν λίγο οι κύκλοι κλπ, αλλά καμία εταιρεία δεν σου έλεγε ότι δεν θα έχει. Δηλαδή, οι diffractive Indov είχαν πάλι τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, δεν ήθελα να πω σε κάποιον ασθενή μου ότι ξέρεις, κοντά δεν θα βλέπεις, γιατί περισσότεροι για το κοντά έρχονται. Λοιπόν, κοντά δεν θα βλέπεις. Μπορεί να χρειάζεσαι γυαλιά, θα βλέπεις το κομπιούτερ, ας πούμε. Εντάξει, όλη μέρα δεν είναι ο άλλος το κομπιούτερ. Είναι και στο κινητό του, είναι και στην εφημερίδα του, είναι και σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, και τον απέφευγα, γιατί ήξερα ότι τα ίδια φωτοπικά θα έχω. Σίγουρα οι εταιρείες τον τελευταίο χρόνο έχουν πέσει σε έναν Indov άλλου τύπου, που δεν είναι diffractive, και μας δίνουν πολύ καλά αποτελέσματα.
Και μάλιστα γλιτώνουμε την γκρίνια αυτή του τύπου «Δεν βλέπω καλά», το contrast sensitivity είναι πολύ χαμηλό και μας κάνουν να είμαστε πιο επιθετικοί τουλάχιστον στο να βάλουμε κάποιον φακό τέτοιου τύπου. Ας μας πει ο Πέτρος που έχει μια εμπειρία και από τους προηγούμενους έχει εμπειρία. Εγώ ας πούμε δεν έβαλα diffractive ίντοφ. Καταρχήν δεν είναι ένας ίντοφ. Ίντοφ είναι μια οικογένεια. Από... Ναι, εννοείται. Δηλαδή και ο IC8 που είναι τύπου κάμερα μέσα σε ενδοφακό είναι ίντοφ. Ο πρώτος που πήρε το 2016 ο Symphony, η αντίπαλη, και μάλιστα θυμάμαι και μια φοβερή αντιπαράθεση που είχε ο Ράινστάιν σε μια παρουσίαση της Johnson & Johnson, που λέει αυτός δεν είναι ίντοφ, ψέματα λέτε, είναι ο παλιός σας διπλοϊστιακός που του βάλετε σε άλλο κουτί και τον λέτε ότι είναι ίντοφ, ας πούμε. Το ότι η ιδέα ότι παίρνεις ένα σημείο και το τεντώνεις και γίνεται extended depth of focus, είναι πολύ. Τώρα, εγώ είχα μεγάλη εμπειρία και με τους Symphony, που τελικά δεν μου αρέσαν ιδιαίτερα και είχαν τα ίδια προβλήματα με τους Restore και δεν βλέπαν και κοντά. Και μου άρεσαν πολύ οι σύγχρονοι που πραγματικά είναι ωραίοι φακοί. Οι Synergy, λες. Synergy, με συγχωρείς. Αλλά είναι τρίπλο εστιακοί και έχουν όλα τα καλά και τα κακά των πολυεστιακών και θέλουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, πού, πώς, πότε κτλ. Η Synergy είναι συνδυασμός. Είναι ο Symphony μαζί με περιφλαστικό. Αυτό είναι αυτό που λένε οι εταιρείες. Είναι ένας φακός με κυκλάκια και έχει πάνω μια τεχνολογία που εγώ δεν την καταλαβαίνω γενικώς, εντάξει. Αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερο και από τους Symphony, ας το πούμε έτσι. Αλλά με όλα τα υπέρ και τα κατά των πολυεστιακών φακών. Τώρα, εσύ έχεις μεγάλη εμπειρία από τους VVT τους καινούριους. Εγώ έχω μικρή εμπειρία από αυτούς. Δείχνουν καλύτεροι. Αλλά να συμφωνήσω με κάτι που είπε και ο κ. Κανελόπουλος, ότι εμένα μου αρέσει η τεχνολογία αυτή, δεν τη φοβάμαι, αλλά σίγουρα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της. Δηλαδή, περιμένουμε περαιτέρω βελτιώσεις. Δεν τη φοβάμαι, αλλά σίγουρα δεν νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα σημείο, δεν έχουμε την ίδια αυτοπεποίθηση που έχουμε με τα λέιζερ. Δηλαδή, με το διαθλαστικά, με τα λέιζερ, νιώθουμε πολύ πιο αυτοπεποίθηση να το κάνουμε τον εαυτό μας, στους οικείους μας και τα λοιπά, από ό,τι με τους πολυεστιακούς φακούς. Κάποιος άλλος, μια και θίξαμε το θέμα ίντοφ, και όπως είπε και ο Πέτρος, είναι μια ολόκληρη οικογένεια, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και ίσως και ο Τάσος να συμφωνήσει στο γεγονός ότι η μονοεστιακή πλάς, που είναι ίντοφ και αυτή, και αυξάνουν ουσιαστικά το βάθος πεδίου, δίνοντας ουσιαστικά μια διοπτική ισχύ κοντινή της τάξης, ακόμα και το συν 1,5 με μια μικρή μείον 0,5 παραδείγματος χάρη απόκληση, έτσι, ότι είναι μια καλή επιλογή για όλους. Εκεί δηλαδή ότι δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Έχουμε μια τεχνολογία η οποία μας βοηθάει στο να κερδίσουμε σε βάθος πεδίο, άρα να κερδίσουμε σε μια λειτουργική, όπως είπε και η Βικεντία όραση, που πολλές φορές είναι υπεραρκετή για την υπόλοιπη ζωή μας. Έτσι. Και ταυτόχρονα να αναβαθμίσουμε την παροχή της υπηρεσίας που δίνουμε στον ασθενή, χωρίς να έχουμε να φοβηθούμε κάτι ή να τον απορρίψουμε σε κάτι. Ούτε από ιδιαίτερες οχροπάθειες, γιατί και σε έναν ασθενή που έχει οχροπάθεια, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνει τον καταράκτο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι. Έτσι, σε έναν ασθενή που έχει γλαύκωμα, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνει τον καταράκτο. Σε αυτούς, τουλάχιστον αυτό το εν μέρη, αυτή η εν μέρη ενσωμάτωση τεχνολογίας αυτής, της σφαιρικότητας, βοηθάει να έχουν μια πιο λειτουργική όραση. Ας μην πάμε απαραίτητα στις full range πολυεστιακούς, σε μια πιο συμβατή λίγο τεχνολογία. Τελειώσαμε. Μια ερώτηση κρίσεως για το πάνελ. Μια ερώτηση κρίσεως για το πάνελ. Γιατί για μένα είναι λίγο οξύμορο. Από πλευράς λέιζερ, και αναφέρθηκε και συμφωνώ απόλυτα με τον Πέτρο, νιώθω ότι όλοι μας με το λέιζερ πατάμε πάρα πολύ καλά. Κανένας δεν κάνει πολυεστιακό μοντέλο στο λέιζερ. Κανένας, ακόμα και σήμερα. Ό,τι έχει παίξει, ήρθε, έφυγε, το ξεχάσαμε. Πόσο δυνατόν, εφόσον πια οι ηλικίες κάνουν blend μεταξύ τους, είμαστε τόσο καλοί στο να κάνουμε το ίδιο μοντέλο με έναν φακό ο οποίος είναι και μόνιμος. Δεν σ' άκουσα. Τι. Δηλαδή, πώς δικαιολογείται αυτό ότι από τη μία πλευρά από το λέιζερ έχουμε εξωστρακίσει τη δυνατότητα της πολυεστιακότητας και δουλεύουμε κυρίως
με καλύτερη ασφαιρικότητα, με... και ας μην πούμε σε λεπτομέρειες, με βελτίωση γενικά του οπτικού συστήματος των οφθαλμών. Πώς με τους ενδοφακούς ξεθαρεύουμε τόσο πολύ και λέμε «ΟΚ, αυτό είναι λίγο καλύτερο, εκείνο είναι λίγο καλύτερο». Και βέβαια, εγώ θα σας πω ότι κοίταξα την περασμένη εβδομάδα τους δικούς μου καταράκτες των τελευταίων 3 ετών και το 32% έχει κερατόκονο και το 50% έχει ύποπτους κερατοειδείς. Οπότε βαδίζουμε πάνω σε αυτά τα ωραία αναμένα κάβλωμα. Είναι πραγματικές όμως τοπογραφίες αυτές, ρε Τάσο, γιατί οι περισσότεροι ασθενείς που είναι μεγάλοι, η τοπογραφία τους είναι χάλια λόγω της πρόσθετης επιφάνειας. Εγώ δέχομαι να σας στείλω σε μια τυφλή μελέτη ναι, όλες τις δεν ξέρω δηλαδή αν πραγματικά αυτές οι τοπογραφίες είναι, είναι κερατόκονοι, έτσι. Και εγώ βλέπω ανθρώπους που έρχονται να κάνουν και λένε, τους λέω έχετε κερατόκονο. Και λέει, μα γιατρέ, ποτέ δεν είχα πρόβλημα και ποτέ δεν με απασχόλησε. Αλλά είναι κερατόκονοι οι οποίοι δεν είναι. Είναι from frust από τα 20 του, από τα 25 του, δεν τον απασχόλησε ποτέ και δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο ποσοστό. Δηλαδή, όχι, αλλά, γιατί οπτικά, ποτέ οπτικά, όποτε πάρω τοπογραφίες, επειδή τους παίρνω όλους τοπογραφίες. Ναι. Αλλά οπτικά δημιουργεί. Ναι, αυτό. Το μέτρο σύνδεσης. Μα και αυτό είναι ίσως ο λόγος που έχουμε μικρά ποσοστά τοποθέτηση ενδοφακών σε μεγάλους ασθενείς. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις έναν 75 τώρα πολυεστιακό, ας πούμε. Τάσο, το μέτρο σύγκρισή σου ποιο είναι, ο 25 και ο 30 που έχει ένα καλό οπτικό σύστημα χωρίς προβλήματα, ή το μέτρο σύγκρισης θα είναι ο ασθενής που είχαμε πριν μερικά χρόνια χρησιμοποιώντας έναν απλό φακό. Γιατί για να συγκρίνουμε την ποιότητα στο αποτέλεσμά μας στη χειρουργική, τουλάχιστον για μένα, είναι να του παρέχω το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να παρέχουμε. Μακάρι να μπορούσαμε με μαγικό τρόπο να το αντικαταστήσουμε το φακό και ξαφνικά να μην έχει καταράκτη. Αλλά το ιδανικό που περιγράφεις, πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Το μέτρο σύγκρισης στο δικό μου είναι ο ασθενής ο οποίος έρχεται, θρονιάζεται στο εξεταστήριο και δεν βλέπει μέχρι να του δώσω λύση. Ναι, αλλά δεν βλέπει αυτός ο ασθενής. Δηλαδή, ξεκινάμε με έναν ασθενή ο οποίος έρχεται γιατί δεν βλέπει και πρέπει να ξαναδεί. Πώς του περιγράφεις εσύ ότι θα ξαναδεί, δηλαδή με την επέμβαση που κάνεις, θα ξαναδείς όπως έβλεπες στα 30 σου και στα 20 σου. Γι' αυτό αποφεύγεις πολυεστιακούς. Και... δεν θέλω να κάνω τον πρεσβευτή. Όχι, όχι. Το ότι δεν δουλεύουν οι specialized φακοί. Απλώς για μένα είναι λίγο οξύμορο ότι από τη μία πλευρά με το λέιζερ δεν μιλάμε για πολυεστιακά συστήματα και κάνουμε λέιζερ και σε 50 άριδες. Ενώ στους ενδοφακούς υπάρχει... Ναι, αλλά αυτό έρχεται με μια παθολογία όμως. Δεν είναι ο ασθενής που έρχεται για λέιζερ. Τάσο, μήπως ο λόγος είναι ότι στη μία περίπτωση επεμβαίνει σε ένα ιστό ο οποίος είναι χρήσιμος, ο κερατοειδής, και έχουμε γεννηθεί για να είμαστε με αυτόν τον κερατοειδή, επομένως δεν θες να του κάνεις μια αντιστρεπτή μεταβολή. Σε αντίθεση με το φακό που είναι ένα αναλώσιμο μέρος του ματιού και εν πάση περιπτώσει την ώρα που το χειρουργείς έτσι και έτσι πρέπει να φύγει και να αντικατασταθεί με ένα ανταλλακτικό. Επομένως, στη βάση της, η μία επέμβαση και η άλλη είναι δύο πολύ διαφορετικές επεμβάσεις, επιτρέποντας στη δεύτερη περίπτωση να εξετάσει και το ενδεχόμενο να βάλω ένα πολυεστιακό φακό. Φαντάζομαι. Νομίζω και πολύ σωστά το λες, Βικεντία, ότι είναι πολύ δύσκολο ή εν πάση περιπτώσει ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξεις έναν κερατοειδή που προσπάθησες να τον κάνεις πολυεστιακό. Είναι πολύ δύσκολο να τον αλλάξεις και να τον φέρεις στην πρώτερη φάση του. Ενώ σε έναν πολυεστιακό ενδοφακό, εν πάση περιπτώσει, έστω και με κάποιο τίμημα, μπορείς να τον αλλάξεις κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο χειρουργικό. Και νομίζω αυτό πάνω κάτω είναι... Βέβαια, υπήρχε και μια άλλη κατηγορία, αυτούς που κάναμε μια πολυεστιακότητα, μάλλον ένα βάθος πεδίο, αυξάνοντας τη σφαιρική εκτροπή. Και αυτό το δοκιμάσαμε αρκετοί. Ήταν αυτό το Q-optimized που κάναμε για ένα διάστημα και το οποίο έδινε ένα συν ένα και ήταν αρκετά ευχαριστημένοι. Έναν ίντοφ, ας πούμε, πάνω στον κερατοειδή. Πες μας και να κλείσουμε. Να μιλήσει ο Κώστας γιατί... Επίσης να πω ότι σε σχέση με τα διαδραστικά λέιζερ στον κερατοειδή δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε λύσει 100%. Όταν, ας πούμε, δεν έχουμε τεχνολογία για να ξέρουμε ακριβώς να αναλύσουμε την οπίσθια επιφάνεια του κερατοειδή και είναι όλοι συγκερασμοί και φόρμουλες που υπολογίζουν περίπου τι γίνεται στην οπίσθια επιφάνεια και είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε topo guided PRK ή άλλες θεραπείες για να λύσουμε τα προβλήματα των ασθενών μας.
τότε νομίζω ότι όλοι παίρνουμε συμβιβασμούς καθημερινά για να βοηθήσουμε τους ασθενείς καλύτερα από όλους, όσο μπορούμε καλύτερα. Οπότε είναι ένας αντίστοιχος συμβιβασμός η πολυαισθητιακή φαγή σε ασθενείς που κάποιοι είναι εντελώς τυφλοί, όπως ας πούμε οι 10 βαθμοί υπερμέτροπες, που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στη ζωή. Τι θα τους κάνεις αυτούς τους ασθενείς, ότι θα τους λύσει τα προβλήματα? Και αυτός ο ασθενής δεν μπορεί να βγει με πρεσβειοπικό γυαλί έξω στους φίλους του. Οπότε νομίζω όλα πρέπει να τα βλέπουμε από την πλευρά της λογικής και από την πλευρά της. Πώς να το πω, το τι έχουμε αυτή τη στιγμή και τι μπορούμε να προσφέρουμε αυτή τη στιγμή στους ασθενείς μας. Όλοι θα θέλαμε ένα ιδεατό κόσμο, αλλά ακόμα δεν υπάρχει. Έτσι. Μία πρόταση γρήγορη στον Τάσο. Η καλύτερη πλατφόρμα LASIK, τέλος πάντων, πολυαισθητιακού, ο τρόπος που λειτουργεί δεν συγκρίνεται καθόλου με τους ενδοφακούς. Δεν είναι τόσο effective, δηλαδή. Γι' αυτό και καταργήθηκαν αυτά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Καμία πλατφόρμα δεν έδινε τα αποτελέσματα που δίνει ένας πολυαισθητιακός ενδοφακός αμέσως. Στην κοντινή εννοώ. Δεν συγκρίνονται δηλαδή το πρέσβη LASIK με τα εμφυτεύματα. Λοιπόν, να μην τρώμε χρόνο από τους επόμενους. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους το πάνελ. Ακούσατε τις απόψεις. Ακούσατε πολλές απόψεις. Ακούσατε και από ανθρώπους που είναι εμπειροί τις απόψεις τους. Σίγουρα πρέπει όλα αυτά να τα δουλέψετε στο μυαλό σας και να τολμήσετε πράγματα, γιατί η ιατρική προχωράει με τόλμη, δεν προχωράει με αναστολές και χειρόφρενα. Σίγουρα κάθε χρόνο βγαίνουν καινούργια πράγματα, καλύτερα από τα προηγούμενα. Σας ευχαριστώ όλους.